κάτι. Όχι. Δώσε μουσική, δώσε δυνατά. Δεν ξέρω εγώ να χορεύω τέτοια. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στα τρελά παιδιά του Loka Report. Εδώ πέρα είμαστε ολοζώντανα μαζί σας για να περάσουμε μια μισή ωρίτσα. Πάρα πολύ κεφάτη, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ... Κυρία, πόσο πουλάτε το... Πάρα πολύ! Πόσο πουλάτε το κεπέλο. Θέλεις να τα πουλήσουμε τώρα? Ναι. Βάλε μουσική. Δώσε μουσική δυνατά. Ελάτε κόσμε! Πάρτε, δεν πουλάμε! Δεν πουλάμε! Χαρίζουμε εδώ πέρα! Χαρίζουμε στην παράγκα μας! Δείξε, παιδί μου, σε παρακαλώ το καπέλο! Βλέπετε εδώ πέρα! Μοντέλο Φραν, με την τελευταία δημιουργία, το καπέλο του Matty V. Το μοντέλο Φραν σπουδάζει νοσηλευτική. Σπουδάζει νοσηλευτική. Ασχολείται με το modeling τα τελευταία 52 χρόνια. Όπως βλέπετε, ασχολείται επίσης και με το bodybuilding. Κάνει και μια φιγουρά bodybuilder. Κάνε φιγούρα, έτσι, με το καπέλο, σφίξου λίγο, θέλω να σφιχτείς αρκετά, έτσι, κι άλλο, δείξε και το καπέλο, αυτό είναι, έτσι, έτσι μας αρέσει, βγάλε το καπέλο. Το μοντέλο Φραν αυτή τη στιγμή θα δοκιμάσει αυτή τη θεσπέσια μπλούζα. Πώς να τη βάλω το πάνω φούτε. Από αυτό. Βάλ την, όχι μην την βάλεις πάνω σου. Έχω και μικρόφωνο. Δοκιμάσεις. Ωραία, άσε το μικρόφωνο. Θέλω να μας τη δειγματίσεις έτσι κάνοντάς μας ένα catwalk μόνο έτσι όπως εσύ ξέρεις. Πάμε, δώσε δυνατά τη μουσική. Έτσι, έτσι. Κι άλλο, δώσε κι άλλο ένταση. Δώσε, αυτό είναι. Θέλω και έκφραση στο μάτι όμως, θέλω και εκφραστικότητα, έτσι. Κάνε και μια στροφή, δείξε και τη στάμπα, δείξε τη στάμπα. Χαριεντήσου λίγο με την κάμερα. Χαριεντήσου. Δώσε μου ματάκι. Δώσε μου μάτι. Δώσε μου φρύδι. Δώσε μου στόμα. Αυτός είσαι. Έλα πίσω. Άλλη μπλούζα. Πάρτι. Πάρε και σηκά. Δείξε την μπλούζα. Το μοντέλο Φραν αυτή τη στιγμή θα σας δειγματίσει την μπλούζα με το υπέροχο επαναλαμβανόμενο μοτίβο, την κιθάρα, την τρομπέτα και το τρομπόνι. Πάνω στην μπλούζα. Πάνω στην μπλούζα αυτή την καταπληκτική μπορείτε να βρείτε τα υπέροχα σχέδια, παιδιά, του Matty V, τα οποία τα φτιάξαμε ειδικά και μόνο για εσάς. Πέτα την μπλούζα! Πάρε άλλη! Βάλε αυτή! Αυτή εδώ είναι και η αγαπημένη μου DJ Matt, παιδιά, εδώ πέρα, γιατί όποιος είναι φαν του Matt, είναι και φαν της μουσικής, εννοείται. Όλα αυτά, λοιπόν, τα καταπληκτικά σχέδια, το μοντέλο Φραν αυτή τη στιγμή θέλω να πιει και το νερό του στην ειδική κούπα του Matty V. Κράτα την μπλούζα και πιες με χάρη. Πιες με χάρη, αυτός είσαι, αυτό. Όλο, άσπρο πάτο, έτσι. Να βλέπω. Μπράβο, αυτός είσαι. Λοιπόν, έλα να τσουγκρίσουμε και μία. Άντε, λεγές μας. Λοιπόν, παιδιά, όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που έχουμε, όλα τα καινούργια μας γκατζετάκια, όπως καπέλα, κουπές, φούτερ, τισερτάκια, μπορείτε να τα βρείτε σε μοναδικά σχεδιάκια στα Carrefour. Αρκεί να επισκεφτείτε, λοιπόν, τα καταστήματα Carrefour, θα είναι τα συλλεκτικά μας αυτά, αφού είσαι καλέ, έχασα, τα συλλεκτικά μας, λοιπόν, αυτά ρούχα, αλλά και gadgets, τα οποία σας περιμένουν για να είσαι trendy, ρε φίλε. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στο σχολείο τώρα ή στη δουλειά σου και να μην είσαι trendy και να κοροϊδεύουν οι άλλοι και να γελάνε. Φοράς το μπλουζάκι σου, σκάσμε είτε εκεί πέρα, απ, σε βλέπω, σου λέει, μακάρενα, ναι, σου λέει, οπ, αυτός είναι στυλάτος η φίλη μας. Πήγε να το προοδευτείς όλο στο Carrefour και να ξέρεις ότι σε λίγο καιρό θα είμαστε και εμείς εκεί πέρα, όλοι οι παρουσιαστές του ΜΑΤ, στο Carrefour 13 Δεκεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου, έτσι. Θα σας περιμένουμε, λοιπόν, όλους εσάς να βγάλουμε στο Carrefour Γέρακα. Να βγάλουμε τις φωτογραφίες μας, έτσι να κάνουμε το χαβαλέ μας, να περάσουμε καλά, βρε αδερφέ. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για τα καταπληκτικά μπλουζάκια μας. Επίσης, να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Twitter, @LokaReportMatyV ή αλλιώς κάτω από τη φωτογραφία του Loka Report στο Facebook και να μας πείτε τι κάνετε σήμερα, Παρασκευιάτικο. Άντε, στείλτε κανένα μήνυμα. Τώρα τελειώνει το σχολείο όπου να είναι. Σαββατοκύριακο ακολουθεί. Δεν είστε αδικαιολόγητοι άμα δεν μας στείλετε μηνυματάκια, ε! Αυτά έχω να σας πω μόνο. Μπράβο, Μαντώ, μια χαρά. Θες νεράκι. Πουλήσαμε και σήμερα. Θες νεράκι. Ξεπουλήσαμε. Αφού μιλάς ένα όνομα ολόκληρο. Τα πουλήσαμε, ξεπουλήσαμε, Φρανίτο. Για πες. Το πουλάμε το σπίτι. Για πες.
Τι να πω. Πού θα πας σήμερα, ε? Σήμερα θα φύγω κατευθείαν πάω. Τι θα μου φέρεις? Ξέρω, θέλει να σου φέρω τρίγωνα πανοράματος. Α, μπράβο, την έχω μάθει καλά. Ε, θα τα φέρω, θα τα φέρω. Θέλει κανείς άλλο τίποτα εδώ από Θεσσαλονίκη? Ένα τσουρέκι με σοκολάτα από εκεί, ξέρεις, την πλατεία Αριστοτέλη, αυτό που κάνει γωνία. Δεν μπαίνω εκεί μέσα σε αυτό το μαγαζί. Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται έτσι. Γιατί? Δεν ξέρω εγώ τι σου λέω, άσε με τώρα, θα με αφαλοκόψει αυτός με βλέπει. Τι άλλο βγάζει Θεσσαλονίκη? Εκτός από... Θεσσαλονικιός και Θεσσαλονικές. Εκτός από τρίγωνα Θεσσαλονίκης, τι άλλο βγάζει? Μπουγάτσα με τυρί. Μπουγάτσα με τυρί έχουμε και εμείς, ρε. Τυρόπιτα. Και με κιμά. Να φέρω μπουγάτσα με κιμά. Θα σε πιάσει όμως και τίποτα. Θα σε πιάσει χιλιά σου έτσι και τα φέρω από την προηγούμενη μέρα. Την επόμενη δεν θα είναι ωραία. Την Κυριακή να τα αγοράσεις. Την Κυριακή θα τα αγοράσω. Μπουγάτσα θα φέρω, παιδιά. Όχι, μπουγάτσα δεν θέλω. Τρίγωνο. Τι θέλεις, τρίγωνο, μου, τρίγωνο, 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 τρίγωνο. Θα φέρω τρίγωνα Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τρίγωνο. Έρχομαι φυλάκια στην όμορφη Θεσσαλονίκη, σε λίγες ώρες θα περπατάω εκεί στον πύργο το λευκό. Αχ, μόνη μου. Εγώ και τα περιστέρια. Δεν με θέλεις αυτή τη φορά. Καλά να πάθεις. Τι θα σου πω, μαντουρία. Τι, θα είναι λίγο μελαγχολικά. Όχι, άσε τη μελαγχολία. Αλλά σήμερα. Αλλά θα έχω παρέα τον ανώτερο εαυτό μου, οπότε δεν με νοιάζει. Και ταξίνταυρο που χάλασε για να γνωρίσει τον ανώτερο εαυτό σου. Τα 50. Α, 50. Πάλι καλά που μας έδωσαν 10 φορές. Έλα, μωρέ, τι με βοήθησε. Ναι. Ναι, ήταν ένα ταξίδι αυτογνωσίας και επικοινωνίας με το ανώτερο εγώ μου. Ναι. Ναι, ήταν ένα ταξίδι. Τρελή και αυτή έκανα. Πάνω. Ναι. Μόνο που δεν έχω, ξέρεις τώρα, δεν έχω πληρωθεί ακόμα και έχω λίγα έξοδα. Πρέπει να πληρώσω κάτι τέβε, κάτι ίκα, κάτι σίκα, κάτι μίκα και δεν μπορώ να πάω. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αυτό να μας δώσουν τα μηνυματάκια και εμείς να ξεκινήσουμε τώρα. Θέλω να πούμε θέλετε κάτι άλλο. Θέλετε να ξεκινήσουμε με ειδησούλες, τι να κάνουμε. Τι θες, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Πάμε να ξεκινήσουμε με ειδήσεις. Αφού ξεκινήσαμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, πόσα και πού θα ξοδέψουν οι Έλληνες τα χρήματά τους σε γιορτές, τώρα τα Χριστούγεννα. Ακούστε, λιγότερα χρήματα σε σχέση με πέρσι θα διαθέσουν φέτος οι Έλληνες για τα δώρα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με έρευνα στην οποία παρουσιάζονται οι αγοραστικές τάσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Όπως δηλώνουν στην έρευνα, οι Έλληνες θα ξοδέψουν, ακούστε, 406 ευρώ το 2014 για τις Χριστουγεννιάτικες. Το κάθε Έλληνα. 406 ευρώ, μα πού θα τα βρουν, ρε φίλε. Από πού. Δεν βλέπεις, κάτι, κοίτα. Τίποτα. Ψάξε. Εδώ μόνο, ψηλάκια. Με αυτά κυκλοφορείς. Ναι. Είσαι σίγουρος με αυτά κυκλοφορείς, δεν έχεις τίποτα άλλο πάνω σου δηλαδή. Τώρα όχι. Θέλω να το δείξουμε αυτό, παιδιά. Το πορτοφόλι του Κακομοιρούλη, του Φρανιτούλη. Όχι, αλλά εδώ έχω, ρε. Έχεις. Σε αυτό έχω πάρα πολλά. Α, εντάξει. Είμαι άδειο. Όχι πάρα πολλά. Εντάξει. Έχω... Πόσο να έχεις, κάνα 100 ευρώ. Όχι. Παραπάνω, 200 ευρώ. Επί 5. Α, να σου πω. Κάτι γόβες θέλω τα Χριστούγεννα. Ναι. Εσύ μου είπες τις προάλλες, όταν σου έκανα έτσι, το θυμάμαι πολύ καλά, δεν θα σου κάνω δώρο τα Χριστούγεννα. Το έκανα να πάω. Δεν σου κάνω εγώ δώρο τα Χριστούγεννα. Τι θα μου κάνεις δώρο. Δεν θα σου κάνω με τα χεράκια μου μια ωραιότατη πίτα. Δεν θα σου φτιάξω εγώ τη γαλοπούλα με τη γέμιση. Υπάρχει, βρε, πιο ωραίο δώρο από αυτό. Υπάρχει πιο ωραίο δώρο. Θα σου δώσω όλη μου την αγάπη, θα βάλω εκεί μέσα. Όλη μου την τέχνη και όλη μου τη μαεστρία. Δεν αξίζω ένα ζευγάρι γόβες που ήθελα, έτσι πολύ ωραίες. Φανταστική μου φράση. Όχι. Ούτε καν, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάντως 406 ευρώ θα ξοδέψουν, παιδιά, οι Έλληνες καταναλωτές. Και να σου πω που θα τα διαθέσουν. Όχι. 163 σε φαγητό, 162 σε δώρα και σε κοινωνικές δραστηριότητες 81 ευρώ. Ένα 58% του προϋπολογισμού αναμένεται, παιδιά, να διατεθεί σε δώρα εντός της οικογένειας, ενώ το 39% του προϋπολογισμού αναμένεται να διατεθεί σε δώρα προς άλλους ενήλικους, αλλά και παιδιά. Μα πού θα τα βρούμε όλα αυτά, τα πόσα είπε, τα 406 ευρώ, ο Θεός και η ψυχή τους. Μήπως από το δώρο θα δώσουν δώρο φέτος. Γενικά, θα μας δώσουν δώρο. Αν δεν κάνουν δώρο, η εφορία υποτίθεται παρακολουθεί οι εταιρείες που δεν δίνουν δώρο. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η εφορία δεν μπορεί να παρακολουθεί τον εαυτό του. Η εφορία. Καταλαβαίνετε τώρα. Ω, δεν σου είπα! Σήμερα το πρωί μου γύρισε το μάτι πρωί. Κράτα το μάτι σου γυρισμένο, γιατί πάμε σε ένα break. Αυτή την εκπομπή που πάντα που πάμε. Και μόλις γυρίσουμε. Κράτα το γυρισμένο. Αληθόρισε λίγο. Ρίξε ένα λιθωρό βλέμμα. Αυτό.
χαρτζηλίκι σου για να πάρεις δώρο το Χριστουγέννων. Όχι. Μόλις του έκλεισα δουλειά σε επίδειξη μόδας. Ο Φρανίτο θα δειγματίσει ρούχα. Σήκω πάνω! Σήκω! Σήκω! Βάλε μουσική και κάνε μία πασαρέλα. Στον Νίκο, Ρενέ Αντωνόπουλος. Ο Φρανίτο θα κάνει την παρθενική του πασαρέλα. Σε παρακαλώ. Κάνεις μεγάλο λάθος. Ρίξε μία. Ξέρεις μία αυτή την κορμή. Ναι. Που ξεκίνησε. Πόσες πασαρέλες έχει κάνει. Έχω κάνει. Πόσα χιλιόμετρα έχει ρίξει το κάργο. Όχι, μόνο όταν ήμουν μικρός. Δώσε λίγο μουσική, ρε Νικόλα, μου μπορείς. Έτσι. Προχώρα. Πασαρέλα, έτσι να σε δει ο πελάτης. Δειγμάτισε το καλά το ρούχο. Δειγμάτισε το. Αριστερά, δεξιά, πόζα. Δώσε πόζα. Θεληματικό πηγούνι θέλω να βλέπω. Δείξε πηγούνι, αυτός είσαι. Άνοιξε ρουθούνι. Γούρλωσε μάτι. Γούρλωσε τα μάτια σου. Γούρλωσε τα. Μην τα κλείνεις, βρε γούρλος. Αυτός είσαι, νάτος. Ορίστε, τι ψάχνετε μοντέλο, νάτο, έτοιμο. Εδώ σας το έχω. Σας κάνει, άμα σας κάνει, πάρτε μας ένα τηλέφωνο, στείλτε μας ένα μήνυμα. Βλέπεις, και έχει ρέψει ο Φρανίτο, μην τον βλέπετε έτσι, παιδιά. Έχει χάσει 4-5 γραμμάρια από χτες. Βεβαίως. Φρανίτο, την πήρες τη δουλειά. Την πήρες τη δουλειά. Έχω χάσει. Θα μου τις πάρεις τελικά αυτές τις γόβες. Θα μου τις πάρεις. Ήθελα να σου πω κάτι. Έλα. Εχθές είχαμε γενική απεργία, το είπαμε. Ναι. Top. Εχθές δεν λειτουργήσε το μετρό και το πρεστικό μέχρι το αεροδρόμιο, δηλαδή για να έρθεις Παλίνη έπρεπε να κάνεις ολόκληρη φασαρία. Το είπαμε. Ναι. Σήμερα το πρωί φτάνω στο μετρό Πανόρμου, γιατί πήγα περπάτοντας μέχρι Πανόρμου. Ναι, περπάτοντας. Ναι. Είμαι σκάς. Για να χαλάσω, να χάσω λίγο. Ναι. Τι κάνω, φτάνω εκεί, παίρνω το εισιτήριο μου, το χτυπάω. Και βλέπω εκεί χωμένοι 8-9 ελεκτές του μετρού. Και με σταματάει μία. Και μου αγγίζει το χέρι. Άγγισε με το χέρι. Άγγισε με το χέρι. Έτσι. Όχι. Να με κρατάει. Έτσι. Ναι, παρακαλώ τη εισιτήρια σου. Τι κάνω. Ούτε παρακαλώ, ούτε μα. Έτσι είναι οι σταρούμπες. Έτσι είναι οι σταρούμπες. Να μου μιλάτε με λίγο σεβασμό. Λέω χθες, πού ήσασταν. Οπότε έπρεπε να είναι ανοιχτό το μετρό. Πού ήσασταν. Και μου λέει το εισιτήριό σας, λέω ποια είσαι εσύ για να μου πεις εμένα να σου δώσω το εισιτήριο. Φέρε μου την αστυνομία αν θες. Είχες εισιτήριο, Χριστιανέ. Ναι, βέβαια. Το έχεις χτυπήσει. Το έχεις τρίψει στη μούρη. Όχι. Γιατί? Αλλά τα μου ήρθε έτσι και μου είπε το όνομά σας, τα λοιπά. Εντάξει, δεν μπορούσε να πει το όνομά σου, καλέ. Εγώ δεν με αναγνωρίσει. Σε έπιασε το βετετήρι. Δεν με αναγνωρίσει. Όχι, έχω γίνει πολύ εσπαστανάστη. Μπορεί να μην έχει. Να μην βλέπει τηλεόραση Χριστιανή. Τι άκουσε με τώρα εσύ, Μαρία Μέρη, ένα λεπτό. Γιατί με κοιτά έτσι. Περίεργα. Γιατί ξέρει ότι έχω δίκιο. Αλλά την αλεπορία που περνάμε όλοι που δεν έχουμε αμάξια για να πάμε στη δουλειά μα. Όταν γουστάρουν, κλείνουν τα μετρά, κλείνουν τα λοιπά. Και πρέπει να δεις και μέσα το εισιτήριο. Πες τα. Της είπα, έχω το εισιτήριο. Αλλά να είναι πρώτη τελευταία φορά που μ' αγγίσεις. Κάνε την επανάστασή σου, Φρανίτο. Δεν θα ξανα... Αυτό που την έβρισα λίγο, απλά δεν θα πω τι. Πες ότι δεν θα ξαναχτυπήσω εισιτήριο ποτέ. Το Νέβα. Είπα της προ... Όχι, δεν... Όχι. Πρέπει να χτυπήσεις το αυτό εισιτήριο. Αλλά παιδιά, να μην αφήσετε να σας αγγίσουν. Τίποτα. Λες, συλλέγει το αγόρι μου, συλλέγει την κοπέλα μου. Μη. Εμένα αρέσει Φρανίτο. Υπάρχει έμπολα, μπορεί να κολλήσει ρε φίλε. Αν του υδρώνει το χέρι και σου κάνει έτσι. Κρούσματα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Σταμάτα τώρα, μην τα λες αυτά. Και τρομοκρατούμε τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση. Θέλετε, τι θέλεις. Κομματάκι. Ωραία, πάμε σε ένα κομματάκι και τα αφιερώνουμε σε όλα τα παιδιά που θα στείλουν μηνύματα τώρα. Σήκω, δώσε μουσική, όλα δώσε τα δύσκολα παίρνουν τίποτα με τα δυο μάτια σου, βλέ. Αυτό το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο σε μια ψυχή που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. You know. Ποια είναι. Ε. Ποια, εγώ δεν ξέρω. Να το πούμε στον αέρα. Πες το. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε δύο μάτια πλάνα. Σε δύο μάτια... Όχι τη μπλάνα, ρε. Δύο μάτια πλάνα. Όχι τη μπλάνα. Ποια είναι. Α, στην πατατάκι. Ναι. Στην πατατάκι. Κατάλαβε τώρα η πατατάκι βγαίνει. Λοιπόν. Τι λέγαμε καλέ πριν πούμε στο break. Αυτό. Με τα εισιτήρια, το έχουμε πει. Για τα εισιτήρια. Α, δεν είπαμε για το που έκοψαν το ρεύμα. Όχι, αυτό είναι τώρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, παιδιά, να γελάσετε τι έγινε.
Εφανάσει είναι η εμφύση ενισχυωμένο. Σύγησε για λίγο η γραμμή Silver Alert, καθώς συνεργείο της ΔΕΗ έκοψε το πρωί της Τρίτης το ρεύμα στις εγκαταστάσεις του προγράμματος ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων λόγω χρέους 8.000 ευρωπουλακίων. Τελικά, σύμφωνα με τις... Τι έπαθες? Τι έγινε, καλέ? Συγκλονίστηκες, Θα κάνω κυρίως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γραμμή άρχισε να λειτουργεί και πάλι. Σύμφωνα με διαταγή του Προέδρου της ΔΕΗ, ο οποίος έδωσε ολιγοήμερη προθεσμία στη γραμμή ζωής για να εξοφλήσει το χρέος. Η υπεύθυνη της υπηρεσίας τονίζει πάντως ότι η διακοπή στην παροχή ρεύματος είναι το αποκορύφωμα των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η μη κυβερνητική οργάνωση εξαιτίας της δραματικής μείωσης των δωρεών εταιριών αλλά και πολιτών. Εντάξει, αυτό το πράγμα, αυτή η είδηση είναι τραγική, έτσι. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει για να σπάσει το κατεστημένο μέσα από αυτή την εκπομπή. Μέσα από το Local Report θα αλλάξουν όλα. Πρόεδρε, ανέβα στο έδρανο. Θέλω να πω κάτι. Πες το. Θέλω να το πω από το μέσα της καρδιάς μου. Βάλε μουσική από κάτω, βάλε χαλή. Αν μπορείς να μου βάλεις και το ήχο το Silver Alert, το νι-νι. Βάλε. ΔΕΗ. Δώσε δυνατά, δυνατά μουσική, δεν δυνατά. Δεν τρέπεστε. Κι άλλο, κι άλλο. Είστε περίπου σαν το μεγαλύτερο... Ναι. Τρομοκράτικη οργάνωση, ναι, της Ελλάδος. Ναι. Γιατί. Γιατί. Πόσα άτομα, ναι, παθαίνουν κρύωμα, γρίπη, πυρετό και όλα αυτά γιατί δεν μπορούν να ανάψουν. Πού κολλάει αυτό το καλοριφέρ, αυτό που πάει στην πρίζα, όχι το πετρέλαιο, το ταιριάζει. Το χειμώνα, ναι, πόσα άτομα θα πεθάνουν φέτος από γρίπη. Μπα Χριστιανέ μου, φατιγλώσεις. Πόσα άτομα θα πεθάνουν φέτος από κρύωμα. Σταμάτα, από δεν τρομοκράτησε τον κόσμο, ρε. Και τώρα, όχι μόνο αυτό, δεν είχατε αρκετά. Εμψαφανίζεται ο κόσμος, πάμε να βοηθήσουμε και κομμένο. Τι είναι αφού αυτά, χρωστάγανε 8.000 ευρώ. Τι είναι αυτά. Και πάμε να πούμε και κάτι 8, άλλο. Το χρωστάγανε, πώς είναι. Τώρα πάω εγώ να το κάνω πιο δύσκολο. Έδωσα ένα βοήθεια στο Silver Alert, αλλά θα του δώσω και μια στραβή. Ναι, τώρα. Γιατί. Okay. Γιατί. Γιατί. Γιατί πρέπει να σε χρεώνουμε το χρέος της MQO αυτή, ναι, και όχι να σε χρεώνουμε τον κανονικό πολίτη που πεινάει και δεν έχει να πληρώσει το ΔΕΗ. Γιατί δεν σε χρεώνουμε όλους. Ναι, αλλά και ποιος θα το βρει όμως τον παππού και τη γιαγιά που εξαφανίστηκε. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, αλλά περίμενε. Είναι για να το ξεχρεώνουν και τους άλλους, ε. Μια χαρά κάνατε. Τι λέει. Αλλά να ξεχρεώνετε και ο κόσμος που δεν μπορεί να πληρώσει. Πόσες γιαγιάδες δεν έχετε ακούσει ειδήσεις ότι μια γιαγιά πέθανε επειδή του έκοψαν το ρεύμα και δεν τη πάει το μηχανάκι. Ναι, το έχετε ακούσει. Ναι, 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 το έχετε ακούσει. ΔΕΗ. Είστε κακοί άνθρωποι. Απαράδεκτοι. Τούτια! Και το χειρότερο είναι, όταν πληρώνεσαι και έχεις λεφτά και πας να πληρώσεις το ΔΕΗ, έχει πέρασει την ημερομηνία και σου λέει, α, περίμενε τώρα, να έρθει το επόμενο λογαριασμό. Απαράταμε. Πες τα, γροθιά στο κατεστημένο, ναι. Περίμενε, φουντώνω τώρα. Ναι, 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 πες τα, ναι. Δήμαρχο της Αθήνας. Ρίξτα. Εθνική, όχι, δήμος της Ανήρια. Το φρανίτο στη Βουλή. Θέλω να πω. Απαιτεί το φρανίτο στη Βουλή. Όλοι μαζί. Λαός απαιτεί το φρανίτο στη Βουλή. Ο λαός απαιτεί το φρανίτο στη Βουλή. Είσαι ο πρωθυπουργός. Είσαι ο πρωθυπουργός. Θέλω να πω κάτι. Ο λαός απαιτεί Local Report στη Βουλή. Δώστα! Έλα δίπλα σου, να είσαι η πρώτη γυναίκα. Να κάνω την γραμματέα σου. Όχι, η πρώτη γυναίκα της Ελλάδος. Η πρώτη γυναίκα της Ελλάδος. Έλα εδώ. Η πρώτη γυναίκα της Ελλάδος. Θα κάνω εγώ την Ομπάμα. Ναι, αλλά κάτσε από εκεί να μην σπάσει. Όχι, ρε, δεν θα πέσουμε, μην φοβάσαι. Εκεί κοίτα. Θα κάνω εγώ τη σύζυγό του κυρίου. Περίμενε να σου λυποθώ, ρε. Λαός της Ελλάδας. Εγώ και η πρώτη κυρία. Θέλουμε να σας προκαλέσουμε σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Να μην πληρώνετε τους φόρους για το Δήμαρχο της Αθήνας κάθε φορά που έρχεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
45 ευρώ τώρα. Πάνε καλά. 45 ευρώ να πληρώσει το δήμαρχο για να κάνει τι. Που, πρώτα απ' όλα, τα σκουπίδια. Ο δήμαρχος της Ελλάδας θα έπρεπε να. Έτσι, εσύ να φαίνεσαι ωραία. Το δήμαρχο της Αθήνας θα έπρεπε να βάλει ένα ωράριο και ένα πρόγραμμα για τους φορδηγούς και για το σκάδος σκουπιδιών και αυτούς που μαζεύουν το κάδος σκουπιδιών κτλ. Να πάνε από 12 το βράδυ μέχρι 7 το πρωί. Γιατί μετά από τις 7 μέχρι τις 12 μας ενοχλούν στους δρόμους. Και ξέρεις πόσα μικρόβια πετάνε κάθε φορά που κάνουμε το κάδο. Μπούμπα! Τότε μικρόβια πάνε στον αέρα. Και αυτό. Και είναι και κάτι άλλο, δεν θα το πούμε, γιατί δεν ξέρουμε μελλοντικές συνεργασίες που μπορούμε να κάνουμε. Ένα, δύο, τρία. Ο λαός απαιτεί το φρανίτο στη Βουλή. Εντάξει, το παρακάναμε, εντάξει. Το φρανίτο στη Βουλή. Μπράβο. Εσένα θέλουμε. Να πάρω και τον Γεωργιάδη μαζί μου. Ένα, δύο, τρία. Είσαι. Είσαι ο Πρωθυπουργός! Είσαι ο Πρωθυπουργός! Πάμε σε μία επόμενη είδηση, έλα Φρανίτο! Α, ήταν ώρα. Βαρέθηκαν, είμαι πάνω. Πήγαινε, λοιπόν, τι έγινε? Αχ, μανίτσα! Ποια να σου πω, το του... Μεγάλη φίρμα πειράζει! Έχει αφιερωμένο σε όλο το team του πρωινού του κυρίου Παπαδάκη. Τώρα να σας μας πω βλέπουν, κάτι. Αφιερωμένο στη Σοφία, αφιερωμένο στον Νίκο, αφιερωμένο στην Πάγια. Αφιερωμένο στον κύριο Πατατάκη. Στον κύριο Παπαδάκη τον ίδιο, αν μας βλέπει. Τι θα πω, λοιπόν, ήθελα να σας ενημερώσω, έλα, κάτι. Σήμερα όταν έψαχνα την είδηση για το Silver Alert που έχουν κόψει το ρεύμα εκεί στο MQO, έψαχνα εικόνες για να βάλω στο τέτοιο και εμφανίστηκε... Ο Παπαδάκης. Όχι. Παπαδάκη, το βλέπουμε κάθε πρωί, ξέρουμε πού είναι, στο Studio K. Ο Φλωρινιώτης, έτσι για πλάκα, είχαν κάνει ένα. Τι λες! Ναι. Έχεις την φωτογραφία. Ναι. Ο Φλωρινιώτης, τώρα δεν μπορώ να σου το δείξω, αφού δεν το, στο υπολογιστή μου το βρήκα εκεί. Ότι καλά εξαφάνιση ηλικιωμένου Silver Alert, εξαφανίστηκε ο Φλωρινιώτης. Αλλά ο Φλωρινιώτης για να χαθεί πρέπει να μην φοράει τέτοια κουστούμια για λιστερά. Καταρχήν το Φλωρινιώτη και να το χάσεις, θα ξεχωρίσεις σαν την πηγολαπίδα κατευθείαν. Τάγκ θα είναι στόχος. Αυτό. Γιατί όπου είναι στα Αρούμπα ο άνθρωπος, έτσι, όπου περπατάει και κινείται, τσακ, το βλέπεις. Το λέει και το τραγούδι, δεν το λέμε δηλαδή εμείς. Είναι πω, πολύ μαντούρα. Δύσκολο να χαθεί, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος, δεν γίνεται. Πάμε να πούμε στα παιδιά ότι 16 Φεβρουαρίου του 2015, δηλαδή του χρόνου, σε 3 μήνες, μπορείτε να κερδίσετε ένα φαντάστικο ταξίδι με όλα πληρωμένα. Τέλεια. Από ποιο, από Αμίτα. Γιατί είναι εδώ το Αμίτα. Αμίτα Motion Positive Trip. Πού, τι θα κάνετε, θα κάνετε τησί για να κερδίσετε τι? Για να κερδίσετε ένα ταξιδάκι σε ένα τετράστερο ξενοδοχείο, παρακαλώ, στην Βαρκελόνη, για να πάτε να δείτε από κοντά με VIP εισιτήρια την Κετούλα την Πέρι. Όχι την Κετούλα την Αμπή, την Κατερίνα που γιόρταζε και προχτές. Λοιπόν, την Κέιτι Πέρι θα πάτε να την απολαύσετε VIP, το τονίζω αυτό, εισιτήρια. Τετράστερο ξενοδοχείο και θα πας εσύ κι άλλος ένας φίλος. Και τα μεταφορικά. Ή φίλοι σου και τα μεταφορικά, εννοείται όλα είναι πληρωμένα. Θα πας, θα διασκεδάσεις, θα περάσεις τέλεια, θα φύγεις. Στο Παλάο Σαν Τζόρντι. Μπράβο, πες το άλλη μια φορά. Παλάο Σαν Τζόρντι. Αυτό το ξέρω, Φρανίτο, αυτό είναι το στάδιο εκεί πέρα που πάνε και τραγουδογκαρίζουν όλοι. Τα γνωστά. Ξέρετε τώρα τα γνωστά ονόματα, όλοι χαϊσμένοι. Λοιπόν, θα πάτε και εσείς εκεί, θα χαϊστείτε και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά, δηλαδή είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε μετά του Αγίου Βαλεντίνου. Και τόδο πορλακάρα. Και κουέρπο. Ξέρεις τι σημαίνει πορλακάρα? Όχι. Χωρίς να πληρώσεις. Έτσι, στο τζαμπέ, στο free. Γιατί προνοούμε εμείς για εσάς, έτσι εννοείται. Τι θέλω να πω, πριν να πάμε στην τρίτη είδηση που, ναι, είναι και πολύ νωρίς. Ναι. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ανέρεσε, Φραν, τώρα, μπράβο. Μπράβο. Για ρίξε. Έχουμε τη Μαρία Ζέτα που λέει καλησπέρα. Γεια σου, Μαρία Ζέτα. Τελεία. Εννοείται, σας βλέπω. Τελεία. Μπράβο, μπρε, παιδιά, με την τρέλα σας. Τελεία. Μου φτιάχνετε πάντα το κέφι. Τελεία. Αγαπάμε Θεσσαλονίκη, καρδιά. Και τρίγωνα παρανόμα ερωτική. Τέλος πάντων. Τελεία. Exclamation. Καλέ από εκεί, είσαι από Θεσσαλονίκη. Άμα είσαι από εκεί, να συναντηθούμε. Τώρα που ανεβαίνω, η Μαρινέλα. Να φάμε ένα τρίγωνο, βρε αδερφέ.
Η Μαρίνα, όλα είναι Ιλουμινάτη. Η Θεσσαλονίκη είναι Ιλουμινάτη πόλη. Γιατί, επειδή είναι τα τρίγωνα έχει τα τρίγωνα πανοράμικα. Δεν πήγε πάλι το τρίγωνο που είχε στο κουτελό. Το έκρυψα. Το έκρυψε κάτω από το make-up, ε. Η Μαρινέλα μα λέει: καλησπέρα, αγάπε μου. Τι κάνετε, δουλεύουμε έτσι για να χάνουμε. Για να χαλάμε. Πώ είναι? Να σπάσουμε τη μονοτονία. Ναι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ο Νίκος μας λέει καλησπέρες, πότε τελειώνει ο διαγωνισμός για τους παρουσιαστές και πότε θα μάθουμε την νικητή. Δεν είναι διαγωνισμός, είναι διαγωνισμό. Casting. Είναι casting, μπορεί να έρθουν 800 άτομα και να μην μας αρέσει κανέναν. Όχι ρε. Όχι, πλάκα είναι. Όλοι και κάποιος μας αρέσει. Έχουν στείλει πολλά βιογραφικά, ακόμα μπορείς να στείλεις βιογραφικά. Κοίταξε, τα βιογραφικά που έχουν στείλει μέχρι τώρα είναι, είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Θα περάσετε όλοι από την δοκιμασία, όχι δοκιμασία, θα περάσετε όλοι από αυτή τη διαδικασία του casting, θα έρθετε εδώ, θα σας καλέσουμε εμείς. Αρκεί, παιδιά, το λέω τώρα επειδή το άκουσα που το λέγανε πριν, πάνω στο βιογραφικό πρέπει να βάζετε και το τηλέφωνό σας, γιατί αλλιώς πώς θα ενημερωθούμε, δεν γίνεται να στέλνουμε σε όλους mails. Οπότε, απαραίτητα, το κινητό σας τηλέφωνο. Hey, I just meet you, and this is crazy. Λέω, hello. But κατάλαβες. This is my number, so call me later. Και ξέρεις τι, γιατί πολλοί από εσάς που μπορεί να μην λαμβάνετε απαντήσεις, είναι γιατί δεν μας έχετε στείλει το τηλέφωνό σας, ρε παιδιά, πάνω στο βιογραφικό. Στείλτε το μήνυμα να σας πάρουμε πίσω. Και αν είστε από την επαρχία, γράψτε. Είμαι από την επαρχία. Πρέπει να το κανονίσουμε νωρίς. Όχι, ρε, τι λες. Τι εννοείς. Όχι. Αν είναι από την επαρχία, τι να το κανονίσουμε νωρίς. Τι εννοείς. Εντάξει, δεν μπορούμε να τους πάρουμε να πούμε. Ελά, αύριο! Αύριο δεν μπορώ! Έχω να. Να κουρέψω τα κατσίκια! Άμα μας πει, ρε παιδί μου, ότι είναι από τη αίρεση φίλοι ή ο φίλος που στέλνει το βιογραφικό, θα καταλάβουμε και θα τον εβάλουμε λίγο την επόμενη εβδομάδα, ας πούμε, για casting, έτσι. Έχουμε τον Ιγνάτιος. Ιγνάτιος, που λέει βασικά, εγώ να είμαι καλά και τίποτα άλλο. Μπράβο σου! Έτσι, ζωάρα! Γιατί να σκεφτείς τίποτα, τεροπάζω πολλομιμήσιμο στείο. Για σένα είναι η ζωή, ρε Ιγνάτιε, αυτά είναι. Και μας αναλύει, αγαπώ το κρεβάτι μου. Έτσι, σε μάγκας, άπλας, μπράβο. Λέει, please βάλτε a start a fire από Margaret, είναι υπέροχο κομμάτι. Εντάξει, άμα μπορούμε να το πούμε στο... Η Margaret Thatcher. Θα το πούμε στον κύριο Νίκο. 5 o'clock. Να το βάλει. Παρακάτω για δώσα πουλίτσα. Παρακάτω δεν υπάρχει. Ωραία φωτογραφία, τι λοιπόν, θέλω. Πάω λίγο στο Twitter να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Διαβάζω παιδιά ένα μήνυμα από χτες που κάναμε εδώ πέρα με το Φρανίτο και τη Σιλομινάτη. Κοιτάξτε εδώ τι φωτογραφία μας στείλανε, παιδιά. Το Λάζαρο, εδώ. Εχθές ήταν καλή εκπομπή, το έχασες. Εχθές δεν ήρθες. Κοίτα, τι έπαθα. Φαίνεται. Ο Λάζαρο. Σήκω, Λάζαρο. Θα αργήσεις να πας στη δουλειά. Όσοι δεν είδατε, παιδιά, την εκπομπή μας χθες, κάναμε εδώ πέρα ένα σκετσάκι, του ζωγραφίσαμε στο κουτί. Όχι, δεν είναι σκετσάκι, είναι αληθινή ζωή. Αληθινή ιστορία. Ναι. Ήταν ο Φρανίτο, υποτίθεται ότι είναι έτσι μέσα στους Ιλουμινάτι, μέσα σε αυτή την κλίκα, όπως το λένε. Και κάναμε εδώ πέρα έτσι το θέατρο του παραλόγου, ένα παραλήρημα. Μη με ματιάσεις. Πού σου, αγάπη μου. Η Δέσποινα μας λέει: γεια σας, ομορφόπαιδα. Επιτέλους Παρασκευή. Φιλάκια πολλά, σας λατρεύω. Και εμείς. Η Δήμητρα μας λέει: γεια σας, τι μου κάνετε, αγάπες. Εγώ σήμερα έγραφα Αντιγόνη. Πιστεύω ότι έγραψα τέλεια. Μπράβο, Δημητρούλη μου. Έτσι, η Αντιγόνη τι έχει, έχει σπάσει τα χέρια για να μην μπορεί να γράφει, τι γίνεται. Όχι, βρε, η Αντιγόνη είναι μάθημα που διδάσκεται στο σχολείο. Γιατί μαθαίνουν εκεί. Η Αντιγόνη, αρχαία ελληνικά. Δεν ήταν Ελένη. Δηλαδή ένα χρόνο είναι Ελένη, το άλλο Αντιγόνη και το επόμενο Παναγιώτα. Όχι, ρε. Η Αντιγόνη είναι νομίζω μάθημα κατεύθυνσης, ενώ η Ελένη είναι γενικής παιδείας. Έτσι δεν είναι? Η Ελένη είναι γενικής παιδείας, παιδιά. Ξέρετε. Η Ελένη είναι γενικής παιδείας. Η Ελένη. Η Ελένη, βρε, τώρα θες να σου πω ποια Ελένη. Η Ελένη όμορφη. Ελληνικά, ναι. Anyway, πάντως και τα δύο διδάσκονται στο σχολείο, είναι αρχαία. Αυτό το παιδί κάθε μέρα μας ζητάνε την ίδια φωτογραφία. Κάτι μου λέει το Δημητράκι, εντάξει, θα σου πω, θα σου στείλω στο inbox για αυτό που με ρωτάς. Ο φίλος μας ο Ανδρέας, καλημέρα, λέει, καλά, στα Τσακίριστο Μόλ ήταν τέλεια, ανυπομονώ για την ημέρα που θα σας ξαναδώ. Γεια σου, Αντρίκο μου, όμορφε. Φιλάκια στα μουτράκια σου. Τι ωραία πράγματα μας λένε τα παιδάκια. Ο Κώστας Παπαδόπουλος... Λουλουνάκια μου. Ο Κώστας Παπαδόπουλος ξαναχτύπησε. Είσαι έτοιμος? Γεια ρε παιδιά! Έλα ρε Κωστάκη! Θα έρθω στο Carrefour να μου δώσετε αυτόγραφα! Ιστερόγραφο, αυτόγραφο! Κουκλάρα Μαντώ! Κύριε Νίκο! Αυτό απευθύνεται στον Νίκο! Βάλτε καλομήρα!
γιατί ο Κώστας είναι πολύ βαρύς. Ω, πανάρ, το ήρθε κι άλλο του Κώστα. Συνεχίστε τη σαπουνόπερα. Θέλει σαπουνόπερα. Του λείπει σαπουνόπερα. Κάτσε να τη βάλουμε μετά, ρε, εσύ. Να βάλουμε, να το σχεδιάσουμε όλοι. Να βάλουμε και μουσικές και τέτοια, ξέρεις εσύ. Και η Θέη μας λέει, σας ευχαριστώ, σε ευχαριστεί, Φραν, που την ακολούθησες. Τη Θέη, τη Θέη Κάπα. Παιδάκια μου, είστε κουκλάκια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα. Σιγά ένα κλικ ήταν. Λοιπόν, πάμε σε ένα μπρεκάκι και γυρίζουμε εδώ μόνο για τα μάτια του Κώστα για σαπουνόπερα. Εδώ και μέρες η Μαρία Διαμάντο είναι περίεργη. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον Πάνο, τον εαυτό μου αυτό, το ψυχικό. Μου λέει ότι πάει στην τουαλέτα γιατί της μπήκε τρίχα στο μάτι. Άλλες φορές θέλει νερό, αλλά εδώ και μέρες αφήνει τα κινητά και τα τάμπλετ. Και από περιέργεια μπήκα μέσα. Αχ, Μαρία Διαμάντο, θες να μου αφήσεις? Μια μου λες ότι πας στη Θεσσαλονίκη, άλλη μου λες ότι πας στη Γλυφάδα, άλλα μου λες ότι σ' αρέσουν τα κουλούρια, που εσύ πάντα ήσουν για νάτσος και φριχόλες. Τι θα είναι το επόμενο? Θα μου πεις ότι είσαι ερωτευμένη με τον Πατατάκι? Πού είσαι, Μαντέο? Μαντώ, Μαρία Διαμάντο, δεν μπορώ να εκφράσω το όνομά σου. Ούτε η Παναγίτσια της Γουαδαλούπες να με βοηθήσει σε αυτή την αγωνία. Φρανίτο! Πού ήσουνα? Φρανίτο! Σε βλέπω πολύ φρέσκα σήμερα με αυτό το σορτσάκι. Φρανίτο, τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου? Φρανίτο, φέρε το κινητό μου, δεν φαντάζομαι έχει να έρθω στο κινητό μου. Δική μου δεν είναι! Φρανίτο, όχι, μην μου πεις ότι έψαξες το κινητό μου. Φρανίτο! Το έβγαλα το σκόνι που είχε από πάνω. Μα είσαστε καλά σου. Τι είναι αυτά τα μηνύματα? Φρανίτο, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Και τι είναι τότε? Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος, Φρανίτο. Με ποιο? Έχω βρει 300 μηνύματα. Έχω μπερδευτεί από ποιον είναι το παιδί που περιμένεις. Θέλεις να αντιμετωπίσεις την αλήθεια, λοιπόν, Φρανίτο. Θα είναι η δεύτερη φορά που με σπάσουν το καρδιάβα, η καρδιά από χθες το βράδυ! Φαλκόν! Πάλι καλά που ξέρεις τα πίστευτα που θα βάλεις το παιδί. Φρανίτο, ήρθε η ώρα να μάθεις την αλήθεια. Με ποιον τάχεις τόσο καιρό? Μόνο κουλούρι μυρίζεις όταν έρχεσαι. Δεσκαράδα! Αλεύρι και σάχαρη και κανέλα. Κι αυγήλα μερικές φορές. Πρέπει να φτιάξεις και τσουρέκι. Να αποκαλύψω ποιανού είναι το παιδί. Ποιανού είναι? Το παιδί που κυοφορώ μέσα στα σπλάχνα μου εδώ και 22 μήνες. Είναι άλιεν πρώτα απ' όλα. Και το παιδί είναι ο καρπός του έρωτά μου. Με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Τώρα καλά να πάσεις. Φρανίτο, που πας, ήταν ένα στιγμιαίο λάθος. Δεν το έκανα εγώ, Κώστας Παπαδόπουλος. Τον ερωτεύτηκα σφόδρα. Ήταν αυτά τα μηνύματα που έστελνε, Φρανίτο. Κρυφά από σένα μου λέγε, ας τον αυτόν γύρνα σε μένα, ας τον αυτόν δεν κάνει για σένα. Και εγώ έπεσα στα δίχτυα του έρωτά του, Φρανίτο. Συγχώρεσέ με, μόνο εσένα αγαπάω, κανέναν άλλον, Φρανίτο. Τώρα να χορεύεις το secret combination μαζί του. Το χορέψαμε το secret combination, Φρανίτο, αλλά σαν τους χορούς που έχουμε κάνει μαζί τίποτα άλλο στον κόσμο. Σε παρακαλώ, γύρνα πίσω. Επεισόδιο 135 το από τη σαπουνόπερα. Είμαι μία Μιχαλίδα. Φρανίτο. Δεν τρέπεσαι? Τι να ντραπώ, καλέ. Αφού ο Κώστας Παπαδόπουλος μου λέει ότι είμαι πιο όμορφη και από το όμορφο. Θα είναι ψέμα, μου λέει, αν πω ότι Μαντώ είσαι όμορφη. Σου είπε άντρας τότε. Μου λέει.
Τι άντρας. Σου είπε άντρας, γιατί σου λέει είσαι πιο όμορφη από τον όμορφο. Όχι, μου λέει θα είναι ψέμα λέει, να σου πω αν είσαι όμορφη. Αν σου πω όμως ότι είσαι κούκλα, θα είναι αλήθεια. Με αυτό με έριξε, ρε Φρανίτο. Είσαι ποιητής, τον καβάφι της καινούργια γενιά. Με αυτό το πράγμα με έριξε, Φρανίτο. Δεν μου το έχει ξαναπεί. Δηλαδή αυτό το κοπλιμάν άνθρωπο δεν μου το έχει ξανακάνει. Και λέω εντάξει. Και έπεσα. Τι να κάνω. Μπράβο, Σαμαντόρια. Στα δίχτυα του έρωτα. Μπράβο. Κώστα. Πραγματικά δηλαδή, με έχει λυγίσει, με έχει λιώσει σαν το κερί. Μας φτιάχνει την ημέρα, ρε Κώστα. Λοιπόν, να πούμε τώρα για να μας παρεξηγήσουν και τα παιδιά. Ο Κώστας είναι ένα φιλαράκι το οποίο μας στέλνει έτσι τα μηνυματάκια του, μας στέλνει έτσι. Με τις ιστορίες του. Τις ιστορίες τις δικές του. Και εμείς τα κάνουμε σαπουνόπερα. Μπράβο. Και το έχουμε έτσι λίγο διακομωδεί στο θέμα. Λοιπόν, επειδή όμως αφήσαμε και τις ειδήσεις πίσω, ρε αγαπούλη. Πες την άλλη. Πάμε αυτή που είχαμε πει πριν για το Twitter. Παιδιά, θα καταγράφει ποιες εφαρμογές θα κατεβάζετε στο smartphone σας. Περισσότερο αδιάκριτο γίνεται το Twitter σύμφωνα με το Record, αφού μέσω των εφαρμογών για iOS και Android θα συλλέγει πλέον δεδομένα που αφορούν στις εφαρμογές που έχει εγκατεστημένες κάθε χρήστη στο smartphone ή το tablet του, ώστε να σερβίρει διαφημίσεις που είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντα αλλά και τις προτιμήσεις του. Έτσι, με το επερχόμενο update του, το application του Twitter μέσω μιας νέας υπηρεσίας, ονόματι UpGraph, θα σκανάρει τη συσκευή που είναι εγκατεστημένο για να βρει ποιες εφαρμογές έχει κατεβάσει ο χρήστης, είτε πρόκειται για Android, είτε πρόκειται για iOS λειτουργικό. Υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό? Ρε, εσύ είναι λίγο... Μια ισπανική και μια ελληνική μάνα να σε κοιτάξει το κινητό ή να έχει Facebook. Το κι αν είναι χειρότερο. Συγγνώμη, ρε Βράνη, τώρα να ρωτήσω κάτι. Λέγοντας τώρα ότι θα έχει πρόσβαση σε εφαρμογές, ωραία. Όχι πρόσβαση, ότι θα κάνει παύλη σε αυτά οι εφαρμογές που κατεβάζει στο κινητό. Η μαντόχαστερά του κατέβασε πώς να πάρεις τρία εκατοστά μαλλί σε μία εβδομάδα. Συγγνώμη, application θα κατεβάζει ή κινήσεις που κάνω εγώ στο ίντερνετ μέσα? Μόνο εφαρμογές. Τα application, εφαρμογές. Δηλαδή, ας πούμε, αν εγώ θέλω ένα χάρτη, να κατεβάσω η ένα χάρτη... Η μαντόχαστερά του κατέβασε το GPS γιατί είναι άχρηστη συνοδήγηση. Άμα θέλω εγώ να κατεβάσω ένα Photoshop... Η μαντόχαστερά του κατέβασε Photoshop γιατί πρέπει να φτιάξει τη μούρη. Άμα εγώ θέλω να κατεβάσω, ας πούμε, ένα application το οποίο μπορείς να βρεις να κάνεις γνωριμίες... Η μαντόχαστερά του νιώθει μόνη. Και θα ανεβάζει τέτοια πράγματα. Πάρα, περίπου. Εμένα θα με ρωτήσει, θα πρέπει να πάρει την έγκριση του χρήστη. Τι είσαι εσύ για να σε ρωτήσει? Η πρωθυπουργήρτια της Ελλάδας. Όχι, αλλά είμαι ο χρήστης, θα πρέπει να πάρεις όμως μια έγκριση, ρε φίλε, από τον χρήστη. Είναι η πρώτη κυρία της Ελλάδας. Ούτε καν, ούτε καν ρωτάει την έγκριση στο Twitter. Ωραία, θα διαγράψω το Twitter. Μην το κάνεις. Θα το διαγράψω. Αφού μας στέλνουν λίγα μηνύματα στο Facebook, κράτησε το ανοιχτό. Όχι αυτό το Twitter της εκπομπής, θα διαγράψω το Twitter το δικό μου. Μα είναι δυνατόν, γιατί κάλετε φασισμός είναι αυτός με το έτσι θέλω. Εγώ ξέρεις γιατί έχω καταλάβει αυτό με τα μηνύματα εδώ στην εκπομπή. Ότι τι. Γελάνε πάρα πολύ και από το γέλιο, δεν μπορεί να γράψουν. Λες. Το είναι. Λες, γι' αυτό μπορεί, δεν ξέρουμε. Όχι, σήμερα έχουμε μηνυματάκια. Για δώσε κανένα άλλο μήνυμα, ρε Φρανιτάκη, πριν πάμε στο Facebook. Έχουμε άλλο ένα που λέει ο Τζουλιάνο. Τζουλιάνο δε Βερτζεράκ. Πώς είναι, ο Τυράνο δε Βερτζεράκ. Ο Τζουλιάνο μας λέει κούκλα, μαντό. Γεια σου, Τζουλιάνο. Έρωτα σου είπε. Όχι, ο Κώστας Παπαδόπουλος έχει πάρει φωτιά, έτσι. Φωτιά με φωτιά. Τι λέει? Τι λέει? Ρε Μαντό, χόρεψε το σημείο που τα δίνει όλα η καλομήρα. Περιμένεις το 186 από μένα, θα περάσει κι αυτό. Το μωρό μας να το βγάλουμε, Φραν. Έτσι να το βολέψουμε κάπου κι εκείνο. Ρε Κώστα! Σταμάτα! Πού είσαι, ποια είναι η κάμερα? Να μη σε δω στο Ρε Κώστα, πες μου τα μυστικά σου για να... Τώρα. Τι να του πω, μου έχει αφήσει στο σημείο του, του πατώματος, ρε φίλε. Μπουκάλα. Ένα παιδί 13 χρόνια. Τι να κάνω εγώ τώρα. Αγάπη μου, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Εγώ θα κάτσω έτσι. Από χθες μου έχεις ευθυλίσει τόσο κόσμο πια. Ποιος? Καταλαβαίνεις εσύ γενικά. Όχι. Είμαι πλέον... Είπα όχι. Δεν θέλω πεσημισμούς. Δεν θέλω να πέφτεις. Θέλω... Σταμάτα. Όχι. Έλα σε πάρω αγκαλίτσα. Δεν θέλω. Ή καλά είμαι. Έλα σε πάρω αγκαλίτσα. Είμαι καλό. Όχι, θα σε πάρω μια αγκαλιά. Λοιπόν, κάτσε εδώ. Θέλεις να σου πω την επόμενη είδηση έτσι. Έλα. Χαϊδεύω. Έλα, κάτσε εδώ. Σαν να είσαι το κατοικίδιό μου. Α, τσιμπάνε τα πόδια σου. Δεν πειράζει. Τα έχω ταξιδέψει από χτες. Λοιπόν.
Πού θέλεις να πάμε? Μαντώσα, μιλάει στο ακουστικό, ρε. Τι θέλεις? Ένα κινητό, μήπως χτυπάει το κινητό σου? Όχι. Έχουμε ένα κινητό το οποίο χτυπάει. Το δικό σου είναι. Α, το εδώ δικό. Ποιος είναι? Συγγνώμη. Είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Δεν μπορώ να το σηκώσω. Θα το σηκώσω. Α, ο Κώστας. Δεν ξέρω ούτε καν πώς το λένε. Θα το σηκώσω αργότερα, Κώστα μου. Κάτσε ξανά στα ποδαράκια μου να σου διαβάσω την είδηση. Λοιπόν, θέλεις να σου πω για τους επιβάτες που κατέβηκαν να σπρώξουν το αεροπλάνο για να πηγαίνει? Ναι, αυτό θα πάθεις εσύ σήμερα, δεν θα πάθεις Θεσσαλονίκη. Σταμάτα, βρε γκαντέμι, βρε γρουσούζι, σταμάτα και δεν μπορώ και τα φοβάμαι και τα αεροπλάνα. Θα πέφτει το αεροπλάνο, θα κάνει... Σταμάτα! Λοιπόν, κούφια η ώρα που τα ακούει. Με λίγη θέληση, όλα παίρνουν μπρος. Τα φρένα ενός του πόλεμ που θα έφευγε από το αεροδρόμιο της Σιβηρίας είχαν παγώσει λόγω του κρύου. Μόλις 52 βαθμοί Κελσίου. Και έτσι... μείον 52 βαθμού Κελσίου, συγγνώμη. Αν παγώνουν 22 βαθμοί Κελσίου, είναι λίγο... κάτι γίνεται. Σε ποιο βαθμό βράζει το νερό, το ξέρουμε? Μόλις μείον 52, μείον ήθελα να πω, στους 100. Και έτσι δεν μπορούσε ούτε να κινηθεί στον αεροδιάδρομο για να ξεκινήσει η απογείωση. Τότε οι επιβάτες πήραν τα πράγματα στα χέρια τους. Αυτουλίνο μου όμορφο! Πες τι γίνεται! Στα χέρια τους και κατέβηκαν να σπρώξουν. Οι πιο θαραλέοι και ανυπόμονοι να φύγουν από την Ιγκράσκα της Σιβηρίας έσπρωξαν το αεροπλάνο από τα φτερά. Η συλλογική προσπάθεια πέτυχε. Το σύστημα πέδησης ξεμπλόκαρε και όταν το αεροπλάνο μπόρεσε να ξεκινήσει και να στρίψει, οι επιβάτες επέστρεψαν στις θέσεις τους. Το αεροπλάνο τελικά απογειώθηκε από την Ιγκάρκα με μικρή καθυστέρηση και εκτέλεσε κανονικά την τρίωρη πτήση του μέχρι το Κρασνοιάρσκ. Και εγώ έχω ένα βίντεο για να το δείξουμε, γιατί αυτό που δεν το παθαίνουν οι Ρώσοι, δεν το παθαίνει κανείς. Ρε συμφραϊντάρα. Αν είσαι Ρώσοι και δεν έχεις παθαίνει κάτι περίεργο, δεν είσαι καθαρό αίμα. Θα έμπαινες εσύ μέσα σε αυτό το πράγμα? Εγώ. Ούτε καν, εγώ ούτε απ' έξω δεν θα πατούσα. Εμένα μου αρέσει να πάω στο αεροπλάνο. Πάω στο αεροπλάνο και να... Α, και από εδώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Θα ταξιδεύεις με το ερείπιο όμως αυτό. Άκουσε με, αυτό είναι σημαντικό τώρα, να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Σε ποιον? Αεροπορία. Αεροπορικές εταιρείες. Ναι, αεροπορικές εταιρείες. Ναι. Με λένε Φράγκοσετε. Ναι. Είμαι αλλοδαπούς. Αλλοδαπούς. Ισπανός. Ξένο. Είναι από άλλη χώρα. Foreigns. Ναι. Είμαι αλλοδαπούς. Ένα discount. Κάνε. Είμαι αλλοδαπούς. Κάνε τώρα. Θέλω να πάω ναι. τα Χριστούγεννα στη Μάλαγα. Κάνε παζάρια έτσι. Παίξε το Βασιλάκι Σκάιντερ. Η μάνα μου. Βάλε λυπητέρη μουσική από κάτω, Νίκο. Ναι. Πάμε. Ναι. Α, τα έχει βάλει. Αντάξει. Δεν ξέρω. Η μάνα μου θέλει να πάω φέτος μαζί τους τα Χριστούγεννα. Γαλοπούλα, χαμόνες, κέτσο. Κέσο, τσορίθο και τέτοια πράγματα. 3 χρόνια που δεν πάω τα Χριστούγεννα. Είναι πολλά ακριβά τα εισιτήρια. Πολλά, το είπα και στα κυπριακά. Ναι, δεν είμαι Κύπριος, είμαι Ισπανός. Το είναι άλλη κάμερα τώρα. Να κάνουμε και λίγο παιχνίδι υπερπαραγωγή. Γιατί κάνουν τα εισιτήρια για Μάλαγα τόσο ακριβά, 500 ευρώ. Κάντε να τις κάνω. 500 ευρώ. Καμιά αεροπορική εταιρεία να μου κάνει δώρο ένα εισιτήριο να πάω. Ναι. Να δω τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τον αδερφό μου που παντρεύεται. Κάντε ένα discount και ο Φραν θα κάνει τον γκρουπιέρι, θα κουβαλάει τις βαλίτσες. Ανεβάζω μια φωτογραφία, ξέρεις πόσα likes μου κάνουν κάθε μέρα στο Instagram. Βάλτε τον στις αποσκευές. Βάλτε τον μέσα εκεί που βάζετε και τα σκυλάκια. Βάλτε τον μέσα στις βαλίτσες εκεί πέρα. Θα κάτσει αυτό σε μια γωνία. Δεν πιάνει και χώρο όπως βλέπετε. Τώρα έχω αδυνατήσει 3 γραμμάρια. Τέλος πάντων, θες να δεις τους Ρώσους. Πάμε σε ένα break και τους βλέπουμε. Και μετά του Ρώφου. Το χωριό της μάνας μου δεν έχει ποτάμι. Χριστός και Παναγία. Ποιος είναι αυτός που τραγουδάει? Άμα το βρεις θα σου παρακαλώ. Ο Χατσιγιάννης. Μπράβο Φρανίτο. Μα αυτό το τραγούδι έκανε τον ντεμπούτο του. Λοιπόν. Μπράβο, μπράβο. Υπάρχει ταύτιση. Υπάρχει ταύτιση, θα βάλεις να τις δείξεις το άγγιγμα ψυχής. Τι θα σου πω, πραγματικά. Βαντώ, ναι. Θέλω να μου πεις τι γίνεται με τα Nokia Lumia.
Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό. Ακούστε, παιδιά, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ λατρεία και πάρα πολύ, πώς να το πω, αγάπη στους Boys & Noise. Αυτή τη στιγμή τα κινητά Lumia με το hashtag Make It Happen θα σας δώσουν την ευκαιρία να δείτε τα αγαπημένα σας αυτά τρία αγγελούδια από κοντά και πώς θα γίνει αυτό. Πάρα πολύ απλά. Μπες τώρα στο ειδικά διαμορφωμένο tab Make It Happen with Lumia στη σελίδα του MAD ή της Microsoft Lumia Greece. Εκεί τι θα κάνεις. Θα πετύχεις μέσα στο 2015 τους Boys & Noise και θα σε βοηθήσουν να πραγματοποιήσεις μία σου ευχή. Μπαίνεις λοιπόν εκεί μέσα και γράφεις τι ευχή θέλεις να πραγματοποιηθεί το 2015. Π.χ. ας πούμε, θέλω να περάσω όλα μου τα μαθήματα με πάρα πολύ καλό βαθμό. Λέει ο ένας. Αυτό θα το καταφέρει και Nokia. Θα σου πω. Ή γράφεις μια άλλη ευχή, ξέρω εγώ, θέλω να γνωρίσω τους Boys & Noise. Μπράβο, θέλω να γνωρίσω τους Boys & Noise το 2015. Ή θέλω να αγοράσω το αγαπημένο μου ζευγάρι παπουτσιών το 2015. Λοιπόν, παράλληλα, αυτόματα γίνεσαι ένας από τους 150 τυχερούς, όπου θα κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση σε μια αποκλειστική συναυλία που θα κάνουν οι Boys & Noise στις 23 Δεκεμβρίου. Πραγματικά δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Απλά να μπεις μέσα σε αυτά που σας είπα, στις σελίδες, μία, ή στη σελίδα του MAD ή στη Microsoft Lumia Greece, να γράψεις την ευκούλα σου που θέλεις να πραγματοποιηθεί και μπαίνεις τακ αυτόματα στους 150 τυχερούς που θα πάτε να δείτε τα αγόρια από κοντά. Από τις 27 Νοεμβρίου όμως έως τις 17 Δεκεμβρίου, όσοι από εσάς θέλετε να αποκτήσετε αυτά τα καταπληκτικά smartphone, τα Lumia, τι θα κάνετε. Θα πάρετε την απόδειξη, όπως είσαστε εκεί στο μαγαζί, στο σπίτι που ανοίγετε το δώρο σας, γιατί μπορεί να σας πάρει η μαμά και ο μπαμπάς ένα δωράκι, ένα κινητό Lumia. Λοιπόν, παίρνεις το Lumia, τσακ, βγάζεις μια φωτογραφία την απόδειξη πληρωμής από το μαγαζί, μαζί με τον αριθμό του κινητού σου, το στέλνεις στο makeithappen@mad.tv και μέσα στις γιορτές θα δεχθείς τηλεφώνημα από τους Boys & Noise, τα ακούς αυτό. Τι λες τώρα. Βεβαίως. Θα γίνει χαμός. Θα δεχθείς τηλεφώνημα με τις πιο όμορφες χριστουγεννιάτικες ευχές από τα ίδια τα παιδιά, από τον Τζίμι, από τον Άρη και τον Βαγγέλη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι αυτό, με το που αγοράσεις το Lumia το κινητό σου, τσακ, βγάζεις την απόδειξη και τη στέλνεις εκεί που σου είπα. Το επαναλαμβάνω όλη μία φορά, makeithappen@mad.tv. Α, και επίσης, αυτόματα, θα γίνεις και ένας από τους τυχερούς που θα παρακολουθήσουν τους Boys & Noise στο χριστουγεννιάτικο exclusive concert τους. Γι' αυτό είναι ευκαιρία. Το ξέρω ότι υπάρχει μία ιστερία γύρω από τους Boys & Noise και θέλετε πάρα πολύ όλες και όλοι να τους δείτε, αλλά πραγματικά επειδή είναι ευκαιρία και μπορεί να κερδίσετε, δοκίμασέ το, εντάξει. Αυτά είχα να πω. Μαντώ, πριν να φύγουμε, θες να σου πω κάτι άλλο εγώ. Ναι, θέλω να πεις ό,τι θες. Θα σου πω μια είδηση που έχω βάλει στην σκαλέτα εδώ και δύο μέρες για να την πούμε και δεν τη λέμε ποτέ. Έλα, πες. Ξέρεις ότι η Χάλι Βέρι. Η Χάλι Βέρι. Η Χάλι, που είναι μαύρο χάλι, ναι. Δεν είναι μαύρο χάλι, πολύ όμορφη γυναίκα. Εντάξει. Τώρα. Που έχει και ίσιο μαλλί. Όταν είναι από. Είναι μαύρη ράτσα και έχει σγουρό μαλλί φυσικό της. Το αφρικάνικο, ναι. Έχει κάνει μήνυση στο πρώην άντρα της γιατί έχει σιώσει το μαλλί του παιδί που έχουμε ζει. Κάτσε. Μα είναι δυνατόν, ρε Χριστιανή μου. Ο πρώην άντρας μα είναι δυνατόν. Μα είσαι τρελή, μα είσαι ζαμπή, μα είσαι παραβή. Μια πετρία θα την έχει. Ο πρώην άντρας της καταρχήν είναι κομμωτής. Όχι, ο μοντέλο, ο ξανθός. Αυτό που έκανε το διαφημιστικό του. Δικό του δεν είναι το παιδί. Ναι. Και τότε τι κόφτεται, τι του κάνε μήνυση. Θέλει να το έχει σγουρόμαλι. Και μπορεί το παιδάκι να ήθελε να είπε στον μπαμπά του, μπαμπά, θέλω να μου κάνεις δώρο μια ισιωτική μαλλιών. Αυτό, ουι, αυτό είναι ανοιχτό. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει με τις ηθοποιές. Γι' αυτό εγώ, ότι με πολλές ηθοποιές στο εξωτερικό, προτιμώ να έχει το παιδί, ναι, καλά ναι. Εγώ δεν είμαι και δικηγόρος, ναι. Να το έχει το κομμάτι των ζευγαριών που δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Γιατί η Χάλι Βέρι είναι τρελή και το απόδειξε με αυτό. Α, δηλαδή να το έχει, ας πούμε, ο πατέρας που δεν είναι επώνυμος. Ναι. Δεν είναι φαίνος. Θα το προσέχει περισσότερο, θα του δώσει μια κανονική ζωή. Δεν το ξέρεις αυτό, που... ρε, τέτοιο. Μα, δεν το ξέρεις αυτό. Το ξέρω! Κοίταξε, επειδή είναι του γιατρού λίγο η Χάλι Βέρι, γιατί το μαύρο της το χάλι θα το έχει για να κάνει μηνύσεις για τέτοια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι χολιγουδιανοί stars είναι έτσι.
Μπορεί αυτή απλά να την έχει την πετριά, δεν ξέρεις. Μαντώ! Τι έγινε? Θα φύγουμε σιγά σιγά. Φεύγουμε. Πού μπορούν να μας δουν τα παιδιά, Φρανή, το πες. www.youtube.com Κάθετος. Μα τι μικρή! Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όσα επεισόδια για χάσετε μπορείτε να μπείτε εκεί μέσα ή αλλιώς ολοζώντα να μας βλέπουν κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στη 1:30 το μεσημέρι. Και στην όμορφη Κύπρο στις 7 το απόγευμα. Yes, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πώς σας πολλά! Και έχουμε και το best of μας εδώ πέρα που το βάζουμε κάθε μέρα 8 και κάτι, 8 και 10 εκεί. Όταν η Μαντώ θα τελειώσει να μιλήσει τα Mad News. Σας περιμένουμε παιδιά τη Δευτέρα, ολοζώντα. Καλό ταξίδι! Να μας φέρει το τρίγωνο. Να σας φέρω.